για να συνομιλήσουμε με εκείνη που έζησε αυτές τις στιγμές της απόλυτης φρίκης. Έλενα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καταρχάς, πάρα πολύ χαιρόμαστε και εμείς και κυρίως όλοι οι δικοί σου άνθρωποι που είσαι σώα και ασφαλής, που κατάφερες και γλίτωσες από όλον αυτό τον πανικό, από αυτή την πολύ μεγάλη τραγωδία. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ήταν μια τραγωδία για όλους μας εδώ στο Πανεπιστήμιο. Χάθηκαν αθώες ζωές, όπως είπατε, 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 5 τραυματίστηκαν σοβαρά. Mm-hmm. Ο ένοπλος ήταν περίπου 43 χρονών, εκτός του Πανεπιστημίου, με ψυχολογικά προβλήματα, και τη Δευτέρα το βράδυ άνοιξε πύρη στο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να σκοτώσει τα 3 άτομα και να τραυματίσει τα άλλα 5 άτομα. Mm-hmm. Στο τέλος κατέληξε να σκοτώσει τον εαυτό του. Αλλά αυτό έχει αφήσει ένα μεγάλο τραύμα στο πανεπιστήμιο. Που την ώρα, της, την ώρα που εισέβαλε μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους, Έλενα, ήταν σχετικά νωρίς το βράδυ για εσάς εκεί, έτσι? Ήταν στις 8 και 4 όλα ξεκίνησαν το mm-hmm. απόγευμα, mm-hmm. Όπου κάποιες τάξεις ακόμα είχαν μαθήματα. Δεν ήμουνα σε κάποιες από αυτές τις τάξεις. Ήμουνα στο σπίτι μου, ήμουνα αρκετά ασφαλή εκεί που ήμουνα. Mm-hmm. Αλλά έτυχε να ήταν άτομα τα οποία γνώριζα σε εκείνα τα κτίρια και στις τάξεις. Μάλιστα. Και είναι και μεταξύ των τραυματιών ή των παιδιών ή των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους? Μία κοπέλα η οποία γνώριζα είναι μέσα στους τραυματίες, αλλά δεν έχει χάσει τη ζωή της. Δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο είναι καλά οι τραυματίες? Μερικοί είναι καλά, μπήκαν κατευθείαν σε χειρουργείο, κατευθείαν μετά Δευτέρα το βράδυ. Κάποιοι ακόμα προσπαθούν να σωθούν. Εσύ και άλλοι συμφοιτητές σου ήσασταν σε διαφορετικούς χώρους. Εσύ μας λες ότι ήσουν μέσα στο σπίτι σου, ωστόσο ακούγατε αυτούς τους πυροβολισμούς που ασταμάτητα έπεφταν στο χώρο, έτσι? Όχι, δεν ακούγαμε πυροβολισμούς, να πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ ήμουν περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά, επειδή το Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Ήμουν περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το συμβάν, mm-hmm. αλλά ακούγαμε περιπολικά και το ελικόπτερο της αστυνομίας, το οποίο ήταν από πάνω μας. Mm-hmm. Το πιο τρομακτικό ήταν ότι μπορούσαμε να ακούμε live τι λένε οι αστυνομικοί και υπήρχε μία παραπληροφόρηση μέσα σε αυτό, δηλαδή, γιατί πολλοί φοιτητές φοβόντουσαν και καλούσαν την αστυνομία λέγοντας ότι υπάρχουν πυροβολισμοί σε αυτό το κτίριο, κάτι το οποίο δεν ίσχυε. Και αυτό ήταν το πιο μεγάλο... Εσείς με ποιο τρόπο μπορούσατε και ακούγατε live τα όσα συνέβαιναν? Υπήρχε ένα link το οποίο μας είχαν στείλει. Μάλιστα, σας είχαν στείλει δηλαδή από τις αρχές προειδοποίηση. Ναι, μας είχαν στείλει από το Πανεπιστήμιο προειδοποίησεις, μας στέλνανε όλη την ώρα. Και τι σας έλεγαν? Να μην μετακινηθείτε από το χώρο σας, φαντάζομαι. Ναι, μας έλεγαν να μην μετακινηθούμε από το χώρο μας, να ακολουθούμε τι λέει η αστυνομία ακριβώς και όσο να είναι μακριά από παράθυρα και χώρους ανοιχτούς. Κατά συνέπεια, με αυτή την προειδοποίηση σας δίνουν και ένα link για να ακούτε πώς εξελίσσονται αυτά τα γεγονότα, για να γνωρίζετε κι εσείς πώς συμβαίνει αυτό. Όχι, αυτό το έστειλε μία συναθλητριά μου στην ομαδική η οποία έχουμε. Δεν ξέρω πώς το βρήκε, αλλά μπορούσαμε να ακούσουμε ακριβώς τι γινότανε. Πόση ώρα διήρκεσε όλο αυτό, δηλαδή πόση ώρα εσείς ζήσατε με το φόβο, περιμένοντας όλο αυτό να τελειώσει, που γινόταν γύρω σας? Δεν είχατε ακριβώς όλη την εικόνα του τι συνέβαινε, αλλά καταλαβαίνατε ότι συνέβαινε κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, καταλαβαίναμε ότι γινόταν κάτι πολύ σοβαρό, και αυτό διέρχεσε από τις 8 και 4 το απόγευμα μέχρι τις 12.30 το βράδυ. Τόσες ώρες. Εξημερώματα το πρωί. Περίπου 4 ώρες διέρχεσε αυτό. Αλλά ο δράστης πυροβόλησε στα 2 κτίρια. Ξεκίνησε με το πρώτο κτίριο, το οποίο σκότωσε 2 άτομα, και μετά πήγε στο δεύτερο κτίριο και σκότωσε 1 άτομο. Και μετά έφυγε προς την πολιτεία του Λάνσινγκ, η οποία είναι περίπου 15 λεπτά με το αμάξι, περπατώντας, και τον βρήκαν εκεί στις 12 και 4 περίπου.
Μάλιστα. Επομένως, υπήρχε χρονική απόσταση ανάμεσα στον πυροβολισμό που απέβησαν μοιραίοι για τις ζωές ανθρώπων από τους δύο πρώτους πυροβολισμούς μέχρι και τον τρίτο άνθρωπο που σκότωσε. Δηλαδή, μετακινούνταν από χώρο σε χώρο ο δράστης. Ναι, έφυγε και πήγε σε δύο διαφορετικά κτίρια. Παράδειγμα, οι δύο πρώτοι ήταν σε ένα κτίριο και ο τρίτος ήταν σε ένα διαφορετικό κτίριο. Αλλά ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους αυτά τα δύο κτίρια, ήταν σχεδόν δίπλα. Κατά συνέπεια, εσείς 4 ώρες χρειάστηκε να μείνετε με κλειστά τα παντζούρια και κλειδωμένοι έτσι σε ένα χώρο, να μην μετακινηθείτε καθόλου και να περιμένετε πότε θα δοθεί το σήμα ότι όλο αυτό έχει λάβει τέλος και ότι είσαστε ασφαλείς για να ανοίξετε πάλι πόρτες και παράθυρα, Έλενα. Ακριβώς. Είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι μέχρι να περιμένουμε την ειδοποίηση της αστυνομίας ή του Πανεπιστημίου να δούμε τι συμβαίνει. Εσύ την ίδια ώρα είχες επικοινωνήσει με δικούς σου στην Ελλάδα για να τους πεις ότι είσαι ασφαλής? Εγώ είχα επικοινωνήσει προσωπικά με την αδελφή μου, της είχα στείλει κάποιο μήνυμα. Στην Ελλάδα ήταν εξημερώματα, οπότε δεν ήθελα να αναστατώσω τους γονείς μου με το γεγονός που γινόταν από τη στιγμή που ήμουν ασφαλής και ήμουν στο σπίτι μου. Αφού όλα τελείωσαν και ο δράστης σκοτώθηκε, κάλεσα τη μαμά μου και την ενημέρωσα ότι είμαι ασφαλής και έγινε αυτό και αυτό, γιατί ήξερα ότι την επόμενη μέρα θα σηκωθεί και θα δει τα νέα και θα ανησυχήσει. Περιττό να ρωτήσω για τα συναισθήματα των γονιών σου, έτσι, απέναντι σε όσα βίωσες εσύ και πολλοί ακόμη συμφοιτητές σου. Εννοείται, ήταν δύσκολο για όλους μας και περισσότερο για τους γονείς μου, οι οποίοι είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά και δεν μπορούν να... Δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πώς είναι, οπότε ανησυχούν και λίγο περισσότερο. Απλά θέλουν να ξέρουν ότι είμαι ασφαλής. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για άλλη μια φορά, σου το λέω, Έλενα, που είσαι καλά και πάντα να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν.